πιέζει ψηλά τώρα ο Πάλμα. Έχει την ευκαιρία του. Παίζει με τον Κρέι. Έκανε το σουτ, μεγάλη ευκαιρία out. Έγινε η εκτέλεση του φάουλ και η κεφαλιά από τον προηγουμένο τον Σόκολ out. Κοστρόφ. Κερδίζει μία ακόμη μπάλα ο Άρης με τον Μαντσίνη που το σκέφτηκε, το σουτ το έκανε, η απομάκρυση από τον Καβαλιόφ. Ανεβαίνει ο Μαζικού, πέταξε την μπάλα μπροστά και έχει χώρο και είναι γρήγορος, πατάει περιοχή, η σέντρα, ο πεσμένος Άφη βρίσκει τρόπο να πετάξει κόρνερ, είχε βάλει στο σημάδι τον Γκρέι. Γκρέι από Πάλμα, Μαντσίνη του δίνει αμέσως επιλογή, ο Γκρέι με τον Μαντσίνη, Μαντσίνη από τα δεξιά, η σέντρα για Καμάτσο. Ο Άφη, Νταμπόι είναι στο χώρο, έφυγε στο πλάι ο Γκρέι. Νταμπό που τους έχει αυτές τις πάσες, τώρα ανέβηκε ο Μπακατά. Η σέντρα για τον Καμάτσο, ευκαιρία εδώ, καλή ήταν για τον Άρη, κεφαλιά από τον Πορτογάλο. Out. Κόρνερ για τον Άρη με τον Πάλμα, ευκαιρία με τον Νταμπό. Τρίτη για τον Άρη στο παιχνίδι. Με τον Νταμπό, ο οποίος ζητά και κάτι στην προηγούμενη φάση, πέναλτι. Ζητά από τον διαιτητή, εδώ ξανά η προηγούμενη φάση, πως φεύγει από τον μπάκα ο Ταμπό. Κάνει την προβολή, αλλά βλέπετε την μπάλα, τη βρίσκει με το καλάμ περισσότερο και όχι με το εσωτερικό. Και ο Μπούργος διαμαρτύρεται. Μαντσίνη για τον Γκρέι, κοντρόλ με το δεξί, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ανοίγει το σκορ ο Άρης με τον Γκρέι. Έκανε για μία ακόμη φορά, σε μία ακόμη φάση κίνηση επιθετικού. Τον αξιοποιούν οι συμπαίκτες του, αυτός που πιστώνεται την assist είναι ο Μαντσίνη που τον βγάζει στο χώρο. Αυτό το τετάτε δεν το χάνει, ο Γκρέι είχε χάσει τη φάση στο 9. Εδώ λίγο πριν ολοκληρωθεί κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, σκοράρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 1-0. Νταμπού. Στο χώρο για τον Πάλμα, άφησε την μπάλα να περάσει από πάνω για να τη βρει μπροστά. Πατάει περιοχή, ζυγίζει επιλογές του και δοκιμάζει αυτό το σουτ. Διώχνει σε κόρνερ ο Καβαλιόφ. Εκτελεί ο Κοστρόφ το φάουλ, η κεφαλιά προς τα πίσω από τον Ταμπό και βρίσκεται σε θέση βολής πλάγια, αλλά ήταν πλεονεκτική θέση του Μάκας. Γκρέι. Προσποίηση στο πλάι, πρόλαβε την μπάλα και έβγαλε σέντρα δεύτερο δοκάρι. Ο Πίρσμαν, η ευκαιρία εδώ, άμεση εκτέλεση από τον Πίρσμαν με το αριστερό. Έτσι όπως ερχόταν με ταχύτητα και μπήκε στη φάση από την εξαιρετική σέντρα του Γκρέι. Η μπάλα στο Γκρέι. Μαντσίνη ακολουθεί. Ο Πάλμα, ο Μαντσίνη είναι αυτός που εκτελεί. Η μπάλα στο δοκάρι από την παρέμβαση του Καβαλιόφ. Δοκάρι και κόρνερ. Μαντσίνη πήρε από τον Γκρέι. Ο Άρης δημιουργεί και πάλι προοπτικές. Πολύ καλή σέντρα από τον Μαντσίνη. Σταθερή επέμβαση από τον Καβαλιόφ. Ο Γκρέι έπαιξε με το κορμί. Κατέβασε και έπαιξε εξαιρετικά στη συνέχεια με τον Πάλμα. Είναι γρήγορος και ο Κουτσίνσκι. Ο Πάλμα βγάζει τον Καμάτσο σε έναν παρμιώδες. Ένα παρμιώδες τετατέτ με Καβαλιόφ. Να τον νικά. Ανεβαίνει ο Πάντια. Έγινε η σέντρα, ευκαιρία για την Γκόμελ, εκπληκτική επέμβαση από τον Κουέστα. Κοζλόφσκι με τον Ταμπό να τον κυνηγάει, άντεξε την πίεση, διατήρησε την κατοχή, παίζει με τον Αντεόλα. Θέλει να παίξει πάλι με τον Κοζλόφσκι, ο Σέντσκο έκανε το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι, καταπληκτικό σούτ από τον Σέντσκο. Τώρα ο Καμάτσο με τον Πίρσμαν τον πρόλαβε με το τάκλινο Σέντσκο. Του έκανε δύσκολη την προσπάθεια την ώρα της τελικής. Σέντσκο κράτησε και ανεβαίνει απέναντι ο Πάντια. Έχει χώρο. Ο Ουκρανός έκανε τη σέντρα. Ο Κοζλόφσκι, ο Κουέστα πάλι αυτός. Και υπάρχει υπόδειξη για πέναλτι υπέρ της Γκόμελ στην συμμετοχή του Κογκολασβίλη στη φάση. Κίτρινη κάρτα στον Πίρσμαν. Αυτή τη φάση, αυτή τη μονομαχία των δύο δίνει πέναλτι ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Βέλγος Λαφόρζ. Με το ρολόι στο 82. Γκογκολασβίλη εκτελεί, ισοφαρίζει Γκόμελ. 1-1. Κουζίνσκι,
Κοζλόφσκι απέναντι, πάλι με χώρο από εκεί ο Πάντια. Είναι και ο Ποταπένκο. Ο Κουζίνσκι τον κυνηγάει τώρα ο Χατζιωάννου. Ποταπένκο στα σώματα, ο Ντουμπάντζο. Ένα ακόμη γύρισμα. Ο Μπράμπετς έχει συμμετοχή στη φάση. Φώναξαν εδώ οι της Γκόμελ για περίπτωση πέναντι. Ο Λαφόρς άφησε. 85 λεπτά στο Κλεάδης Βικελίδης. 1-1. Άφησε ο Νταμπό η προσπίση για να περάσει πάνω στο Χατζιωάννου. Νταμπό παίζει ωραία με τον Ιτούρμπε. Κινείται σε θέση φορ. Ο Γκρέι αυτόν σημαδεύει. Ο Ιτούρμπε 2-1 στις καθυστερήσεις. Ο Άρης βρίσκει τον γκολ που έψαχνε για να πάρει και πάλι προβάδισμα. Άργησε αλλά το βρήκε.